Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Πάντσο, δικηγόρο, αλλά και υπεύθυνο του Γραφείου Κτηματολογίου της Ορεστιάδας. Κύριε Πάντσο, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης για να μας ενημερώσετε όσον αφορά το κτηματολόγιο ή την κτηματογράφηση που αφορά τώρα και την Ορεστιάδα. Καλησπέρα. Ξεκινώντας, εγώ θα ήθελα να κάνω μια κλασική ερώτηση, βέβαια. Τι είναι το κτηματολόγιο ή καλύτερα, τι είναι η κτηματογράφηση που βοηθάει στην τελική σύνταξή του? Κοιτάξτε, το κτηματολόγιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια πολύ σημαντική απόπειρα νοικοκυρέματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής μας. Όπως ξέρουμε όλοι και μην κρυβόμαστε, γιατί το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν δοθεί ως κλήροι. Υπάρχουν βέβαια και μερικά κομμάτια παλιές ιδιοκτησίες που στο πέρασμα των χρόνων οι παλιότερες γενιές, έχοντας μια αλφα νοοτροπία, μεταβίβαζαν προφορικά από στόμα σε στόμα. Μάλιστα. Και επειδή, όπως έχω ακούσει πολλάκι στο επάγγελμα, αν τυχόν βάζαμε κάτω τα κομμάτια που δηλώνει ο κάθε ορεστιαδίτης, η περιοχή της Ορεστιάδας θα έφτανε λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, το κτηματολόγιο μας δίνει μία δυνατότητα επιτέλους να προσδιορίσουμε τα γεωτεμάχια επακριβώς με σύγχρονες μεθόδους εντοπισμού και συντεταγμένες, έτσι ώστε από εδώ και πέρα να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών σύστημα κτηματογράφησης που θα μας βοηθήσει και ως δημόσια διοίκηση αλλά και ως πολίτες να ξέρουμε επακριβώς ποια είναι τα γεωτεμάχια τα οποία καλλιεργούμε, τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής και στο κάτω-κάτω και στο φινάλε την περιουσία μας. Στην ουσία είναι αυτό που λέτε, να γνωρίζουμε σε να γνωρίζουμε τι έχει ο καθένας. Ανήκει κάτι, ακριβώς. Συλλογή, επεξεργασία, αυτό έτσι. Δεν είναι το κτηματολόγιο. Καταγραφή Κοιτάξτε, δικαιωμάτων των ακινήτων στην ουσία. Προσέξτε με, το κτηματολόγιο μέχρι τώρα επιχειρεί μία τομή. Μέχρι τώρα το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν ανθρωποκεντρικό. Mm. Δηλαδή, ένας πολίτης δήλωνε τι περιουσία έχει και με το όνομά του, καταφεύγοντας στο υποθηκοφυλακείο, θα μπορούσαμε να δούμε τι έχει στην κατοχή του. Ακριβώς. Τώρα πλέον επιχειρείται μία μετατόπιση του κέντρου βάρους. Δηλαδή, το σύστημα θα γίνει με επίκεντρο το γεωτεμάχιο. Θα μπορούμε στον χάρτη να εντοπίσουμε ένα γεωτεμάχιο και να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς βάση του ακινήτου. Και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, αυτό είναι ασφαλέστερο, επειδή δυστυχώς οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, ενώ η γη παραμένει, οπότε ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε σε ποιον ανήκει ένα Μάλιστα. κομμάτι. Ενώ τώρα υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες στο πέρασμα του χρόνου, επειδή πεθαίνουν οι ιδιοκτήτες και μετά το τοπίο είναι θολό, δεν ξέρουμε έτσι. Σε ποιον ανήκουν. Στην ουσία, κύριε Πάντσο, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενά σας, θα πιστεύετε ότι θα έπρεπε το κτηματολόγιο ή κτηματογράφηση στην Ελλάδα να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν? Αν μου επιτρέπετε, θα έπρεπε να έχει γίνει πολλές δεκαετίες πριν, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, όπως για εμάς είναι μια πρίκα σημαντική την οποία θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, θα ήταν ευκταίο να μας είχαν κληροδοτήσει και οι προηγούμενοι αυτή την πρίκα. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας με τις ιδιαιτερότητές της έχει και το γεγονός ότι είναι μια καινούργια ουσιαστικά Ακριβώς. περιοχή. Όλα τα γεωτεμάχια, όπως προείπα, είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης του προσφυγικού στοιχείου. Οπότε έφτασε η ώρα, ας το πούμε έτσι, η περιοχή μας να αποκτήσει την χαρτογράφηση που θα τη βοηθήσει να αναπτυχθεί. Θεωρήστε το ως έναν μοχλό ανάπτυξης με τρομερά ανταποδοτικά ωφέλη και στους ιδιώτες και στους πολίτες, αλλά βέβαια και στη δημόσια διοίκηση. Πλέον, αφήνοντας στην άκρη, κύριε Πάντσο, τα πλεονεκτήματα που αναφέρετε και τα σεβόμαστε, πιστεύω όλοι, εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση ως φορολογούμενη. Mm. Δεν είναι αυτό άλλο ένα παράβολο στην τσέπη μας, δεδομένου της οικονομικής κατάστασης που ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια, που μας έχει αγγίξει όλους?
έστω αυτά τα 35 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος... Αναδικαίωμα, ναι, ναι. Ναι, που θα πληρώσουμε ως παράβολο και μετά θα σας επισκεφτούμε, βέβαια θα μας τα πείτε αυτά στην πορεία... Δεν είναι άλλος ένας φόρος. Θα μπορούσαμε να τον εκλάβουμε και ως φόρο. Φόρος όχι. Πρώτον, καταβάλλεται άπαξ. Δηλαδή, δεν θα έρθουμε του χρόνου να σας ζητήσουμε να καταβάλλετε άλλα 35 ευρώ. Κατά δεύτερον, όπως προείπα, το ανταποδοτικό όφελος όλης αυτής της κολοσιαίας ενέργειας, προσπάθειας, είναι τεράστιο. Και επιτρέψτε μου να πω, όσο και αν ο κόσμος αγανακτεί, διότι του ζητάμε να πληρώσει για περιουσία που έχει αγοράσει, έχει πληρώσει για να τακτοποιήσει, έχει ξαναπληρώσει μέσω έμεσων και άμεσων φόρων. Ακριβώς, το 35 ευρώ αναδικαίωμα που ζητάμε αυτή τη στιγμή θα πιάσει τόπο. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το Γραφείο Κτηματογράφησης και ως κοινοπραξία προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τον πολίτη στο μέτρο του δυνατού, ίσως και υπέρμετρα. Δηλαδή, ζητάμε απλές φωτοτυπίες, καμία επικύρωση από καμία δημόσια αρχή. Επίσης, παρέχουμε κάθε είδους υπόδειξη, βοήθεια, καθοδήγηση στη συμπλήρωση του εντύπου, που βέβαια τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την προφορικότητα της κληρονομιάς από γενιά σε γενιά. Αυτό που αναφέρατε αρχικά. Παρ' όλα αυτά, είμαστε καταρτισμένοι και οι δικηγόροι που συμμετέχουμε, αλλά και οι πολιτικοί μηχανικοί και γενικά όλο το προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, έτσι ώστε να παρέχουμε κάθε είδους καθοδήγηση σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, ακόμα και στους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι ώστε αυτό το βουνό που φαίνεται ότι έχουν να ανέβουν να γίνει λόφος. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, σαφώς και ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να πούνε από μέσα τους, εγώ θα απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό επαγγελματία να με βοηθήσει. Δεν μπορούμε να τον αποτρέψουμε, αλλά όσο περνάει από το χέρι μας, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το κόστος. Έτσι γιατί ώστε... στην ουσία και εσείς είστε νομικοί δικηγόροι, ενώ που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, αλλά και αυτό να μην υπήρχε, το κτηματολόγιο πάλι είναι η ειδικότητα της δουλειάς σας που αναλαμβάνετε για να ξεκαθαρίσετε τα κληρονομικά. Αυτό έτσι είναι ακριβώς γνωστό σε όλους. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο δικηγορικός κόσμος της Ορεστιάδας και του Διδημοτήχου είναι πανέτοιμος, καταρτισμένος και μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε καθοδήγηση και συμβουλή στη συμπλήρωση της δήλωσης, αλλά εκτός αυτού ο δικηγόρος δεν χρειάζεται μόνο για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Όταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός πολίτη χρήζει τακτοποίησης, ας το θεωρήσουμε το κτηματολόγιο μία αφορμή για να ασχοληθεί με αυτό. Όχι όμως την ανάγκη και την υποχρέωση να εξαιτίας αυτού του λόγου να απευθυνθεί στον δικηγόρο. Στον δικηγόρο πρέπει να πηγαίνουμε για άλλους λόγους, αν θέλουμε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Να έρθουμε στις προθεσμίες, να έρθουμε στις ημερομηνίες, κύριε Πάντσο, και αναφερόμαστε όσον αφορά τους κατοίκους, γιατί είμαστε δύο κατηγορίες, τους κατοίκους, τους Έλληνες δηλαδή, που μένουμε μόνοι μας στην Ελλάδα και τους Έλληνες που μένουν μόνοι μας στο εξωτερικό. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία και για τις δύο κατηγορίες. Προσέξτε, υπάρχει πρόβλεψη για τους συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Δίδεται 3 μήνες επιπλέον χρόνος μέχρι 28 Μαρτίου του 2016 να συμπληρώσουν την αίτησή τους. Για τους κατοίκους του εσωτερικού η προθεσμία της Ορεστιάδας αλλά και των υπολείπων περιοχών της Ελλάδας η προθεσμία είναι μέχρι τέλος του χρόνου, ουσιαστικά μέχρι 28 Δεκεμβρίου. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν θα δοθεί παράταση, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις εικασίες του, μάλιστα, αν αναλογιστεί τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Καλό είναι όμως να αποφύγουμε την ελληνική συνήθεια να καταφύγουμε στο Γραφείο Κτηματογράφησης το τελευταίο δεκαήμερο πριν τη λήξη της προθεσμίας, διότι τότε δεν θα έχουμε την άνεση του χρόνου και την ευχέρεια ως προσωπικό να εξυπηρετήσουμε όλους τους σειραίοντες. Δηλαδή, εγώ παροτρύνω τους συμπολίτες μας να περάσουν μια βόλτα από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Τουλάχιστον να ενημερωθούν αρχικά. Βεβαίως. Δεν θα τους χρεώσουμε τίποτα επιπλέον. Ίσα-ίσα θα τους υποδεχτούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου να ασχοληθούμε μαζί τους λίγο περισσότερο και να τους καθοδηγήσουμε. Και μετά μπορούν να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν όσες φορές κριθεί απαραίτητο ότι
απαιτούνται για να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους. Σε περίπτωση, κύριε Πάντσο, που κάποιος δεν επιθυμεί να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του στο κτηματολόγιο, να επισκεφθεί δηλαδή το γραφείο κτηματογράφησης στην Ορεστιάδα, για οποιουσδήποτε λόγους θεωρεί εκείνους σημαντικούς και δεν μας απασχολεί, δεν μας απασχολούν στην παρούσα φάση, θα έχει επιπτώσεις? Ναι, μονολεκτικά. Αν και ειλικρινά δεν βρίσκω το λόγο να απέχει κανείς από τη διαδικασία κτηματογράφησης, διότι όπως είπαμε και στην αρχή, το ανταποδοτικό όφελος που θα απολαύσει ο ίδιος και τα παιδιά του είναι μεγάλο. Και σας είπα ότι μπροστά στο όφελος αυτό το ποσό που θα καταβάλει είναι μικρό. Αλλά αν πάλι επιλέξει να μη συμμετάσχει, τότε δεν θα μπορέσει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης, δεν θα μπορέσει να μεταβιβάσει την περιουσία του. Ούτε καν με γονική παροχή, ούτε με πώληση, διότι θα απαιτείται ο κωδικός αριθμός ακινήτου κτηματολογίου και όπως καταλαβαίνετε θα του δημιουργηθεί ένα επιπλέον εμπόδιο στη διαχείριση της περιουσίας. Μάλιστα. Όσον αφορά την διαδικασία, είπατε πριν για τα έγγραφα, ξεκινώντας όμως από πού, πληρώνοντας πρώτα το παράβολο και μετά ερχόμαστε στο γραφείο της Ορεστιάδας? Προσέξτε, εγώ συνιστώ πρωτίστως να ανοίξουμε τα παλιά συρτάρια. Δηλαδή να δούμε το ίδιο, να κάνουμε έναν κατάλογο με τα περιουσιακά μας. Συγγνώμη, μιλάω πάνω σε εσάς. Να κάνουμε έναν κατάλογο με τα περιουσιακά μας στοιχεία και μετά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα έγγραφα, τους τίτλους κυριότητας με τα οποία αποδεικνύεται το δικαίωμά μας επάνω στα συγκεκριμένα ακίνητα. Αφού κάνουμε αυτή την προεργασία, μετά καλό είναι να επισκεφτούμε το γραφείο κτηματογράφησης για να πληροφορηθούμε για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουμε. Σας λέω εξ αρχής, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη συνομιλία μας, ότι πρέπει να έχουμε μαζί μας μια απλή φωτοτυπία της ταυτότητας και ένα αποδεικτικό από όπου να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα τους τίτλους κυριότητας κάθε ακινήτου μαζί με το επισυναπτώμενο πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. Αφού λοιπόν βρούμε και τους τίτλους κυριότητας, θέλουμε απλές φωτοτυπίες τους. Βέβαια, επειδή η περιπτωσιολογία είναι ανεξάντλητη και υπάρχουν περιπτώσεις που ξεκινάνε από κληροτεμάχια που πέρασαν από γενιά σε γενιά στα λόγια, μέχρι συστάσεις οριζόντιας και κάθετες ιδιοκτησίας που χανόμαστε σε νομικούς όρους και ανεβαίνει η πίεση. Γι' αυτό καλό είναι να γίνει μια προεργασία και μετά να απευθυνθούμε στο γραφείο κτηματογράφησης, όπου εμείς θα καθοδηγήσουμε τους πολίτες για το ποια είναι τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου με τη βοήθειά μας, γίνεται η υποβολή της δήλωσης σε εμάς. Καταρτισμένοι μηχανικοί και τοπογράφοι εντοπίζουν το ακίνητο στην βάση δεδομένων του γραφείου κτηματογράφησης, δίδονται συντεταγμένες στο ακίνητο, γίνεται ο εντοπισμός του και μετά δίνουμε το χαρτί με το οποίο πρέπει, σας το λέω λαϊκά, το χαρτί με το οποίο πρέπει να πάμε στην τράπεζα και να πληρώσουμε το παράβολο ανάλογα με την περιουσία μας. Μάλιστα, μάλιστα. Η πληρωμή βέβαια γίνεται και ηλεκτρονικά με IBAN για όσους είναι καταρτισμένοι με την ηλεκτρονική επικοινωνία. Και βέβαια η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Έτσι. Μετά από 2 μέρες εμείς ενημερωνόμαστε ηλεκτρονικά από το τραπεζικό σύστημα. Το βλέπετε στο σύστημα στην ουσία, ναι. Μάλιστα. Ενημερωνόμαστε ηλεκτρονικά από το σύστημα ότι έχει καταβληθεί το τέλος κτηματογράφησης και έρχεται ο πολίτης μετά από 2 εργάσιμες ημέρες στο γραφείο μας για να πάρει την απόδειξη η οποία θα συνοδεύει από το ακίνητο από εδώ και πέρα σε όλες τις συναλλαγές του. Κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να μου πείτε, επειδή τα κληρονομικά δεν είναι εύκολη υπόθεση, ναι, το γνωρίζετε και λόγω του επαγγέλματός σας, πολλά είναι εκείνα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Και πολλοί βέβαια βρίσκονται στα δικαστήρια για να ξεκαθαρίσουν την κληρονομιά που ενδεχομένως έχουν από συγγενείς ή από γονείς, διεκδικώντας βέβαια το ακίνητο. Όσοι λοιπόν άνθρωποι, όσοι κληρονόμοι βρίσκονται στα δικαστήρια, επέλεξαν δηλαδή να λύσουν τις διαφορές τους μέσω της δικαστικής οδού, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί στην ουσία δεν μπορούν να έρθουν
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενδεχομένως μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου για τους κατοίκους της Ελλάδας ή για τους κατοίκους του εξωτερικού στις 28 Μαρτίου. Γιατί το δικαστήριο μπορεί να γίνει πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Επιλέγοντας τη δικαστική οδό, επιλέγουν την ασφαλέστερη οδό κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους. Να γνωρίζουν, όπως βέβαια θα τους έχει ενημερώσει και ο δικηγόρος τους, ότι τα δικαιώματα τα οποία τα διεκδικούμε με δικαστήριο εγγράφονται στο υποθηκοφυλακείο, στο γραφείο διεκδικήσεων, στο βιβλίο διεκδικήσεων. Οπότε οι αγωγές αυτές, αντίγραφο της αγωγής μαζί με το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο βιβλίο διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακίου, μπορούν να προσκομιστούν στο γραφείο κτηματογράφησης για να εξοπλίσουν περισσότερο το δικαίωμα που ισχυρίζονται ότι έχουν επί του ακινήτου. Βέβαια, όταν θα εκδοθεί η δικαστική απόφαση που τους δικαιώνει, προσκομίζουν και την δικαστική απόφαση, έτσι ώστε το δικαίωμα το οποίο ισχυρίστηκαν εξ αρχής και για το οποίο έγιναν την αγωγή, να κατοχυρωθεί σε αυτούς. Δεν θα πρέπει να ανησυχούν για το αν θα περατωθεί η δικαστική διαμάχη μετά την λήξη της προθεσμίας. Ακόμα και η ενεξελίξη αυτή δικαστική διαμάχη μπορεί να δηλωθεί και εξοπλίζει το δικαίωμά τους. Κύριε Πάντσο, πού σας βρίσκουμε? Που μας βρίσκεται. Πού σας βρίσκουμε? Μας βρίσκεται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Τετάρτης, κατά την οποία είμαστε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο γραφείο κτηματογράφησης Ορεστιάδας Κωνσταντινουπόλεως 167. Μας βρίσκεται επίσης στην κτηματολόγιο.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου οι πολίτες θα μπορούν να προμηθευτούν όλα τα έντυπα που έχουμε και στο γραφείο μας, όπως επίσης να συμβουλευτούν έντυπα προσυμπληρωμένα ως υποδείγματα και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και να μας τη φέρουν μετά. Και βέβαια στο τηλέφωνο του Γραφείου Κτηματογράφησης. Βέβαια είναι στα σκαριά μια απόπειρα ενημέρωσης όλης της περιφέρειας Ορεστιάδας, η οποία είναι εκτενέστατη, να μην παραπονιούνται οι συμπολίτες μας των αγροτικών περιοχών ότι τους έχουμε ξεχάσει. Στην ουσία είναι των δημοτικών ενωτήτων της Ορεστιάδας. Μάλιστα. Θα κάνουμε εξόρμηση στις περιοχές τους για ενημέρωση. Ήδη έχουμε σε πρώτη φάση αποστείλει με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε να ενημερωθούν για το τι είναι το κτηματολόγιο και ποια είναι τα πρώτα βήματα. Κλιμάκιο από εμάς θα επισκεφτεί τις περιοχές τους για απάντηση ερωτήσεων και λύση απορειών. Και βέβαια μπορείτε να απευθυνθείτε είτε τηλεφωνικά σε εμάς για να σας εξυπηρετήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Πάντσο, εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες, όσο πλησιάζουν προς το τέλος εννοώ οι ημερομηνίες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ από το Γραφείο Κτηματογράφησης και ας μου επιτραπεί, χωρίς να καταχρώμε τον χρόνο και την υπομονή σας, να επαφήνω μια πρόσκληση στους συμπολίτες μας να έρθουν τώρα, να μην το αφήσουν για τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.